Μέσα στις γιορτές, από την Παρασκευή, ξεκινάει και το μπαζάρ από το χαμόγελο του παιδιού, για να ενισχυθούν οι δομές του. Θα καλημερίσω την κυρία Χρυσή Μπομποδάκη. Είναι η συντονίστρια από το χαμόγελο του παιδιού. Τι κάνετε? Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Δολγεράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία σας. Για ξεκινήστε. Είμαστε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, όπως γνωρίζει ο κόσμος, στο Χριστουγεννιάτικο κάστρο. Συμμετέχουμε κι εμείς με τα χριστουγεννιάτικα δώρα, τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές που έχουν δημιουργήσει μικροί και μεγάλοι εθελοντές με πολύ αγάπη και μεράκι, προκειμένου έτσι να ο καθένας μας να συμβάλλει και να βοηθήσει στο δύσκολο έργο που αποτελούμε καθημερινά, για να βρεθούμε δίπλα στα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν ανάγκη ή έχουν οποιαδήποτε ανάγκη. Θα είμαστε από αυτή την Παρασκευή, 9 του μήνα, 11 το πρωί με 9 το βράδυ, μέχρι και τις 7 Γενάρη του νέου έτους. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να μας επισκεφτεί, να στηρίξει τις προσπάθειές μας. Να δει, να κρίνει και αν μπορεί να το κάνει. Έχουμε αποδείξει ότι αν μπορούμε, από το υστέρημα, γιατί πλέον για υστέρημα μιλάμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Μα ούτως ή άλλως, κυρία Δουλγεράκη, έτσι σημαίνει κάθε χρόνο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πιστοί, ξέρουν το χαμόγελο, το στηρίζουν το χαμόγελο, είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει το χαμόγελο και κάθε χρόνο έρχονται να πάρουν ένα δωράκι για να συμβάλλουν. Υπάρχουν και αυτοί, όπως λέτε, από το ειστήριμά τους που θα πάρουν ένα μικρό δωράκι ίσα ίσα για να νιώσουν όμορφα ότι προσφέρανε τις γιορτές, για να μπορούμε να συνεχίζουμε να καταβάλουμε την προσπάθεια αυτή που παλεύει καθημερινά το χαμόγελο του παιδιού σε όλη την Κρήτη, προκειμένου να στηρίξει οποιοδήποτε παιδί χρειάζεται τη βοήθειά μας. Και σε όλη τη χώρα. Δεν κάνει να το ξεχνάμε αυτό. Και βέβαια μπορεί κάποιος και ηλεκτρονικά να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια μπαίνοντας στη σελίδα του χαμόγελου. Ωστόσο, κυρία Μπομποδάκη, ξέρετε, όλος αυτός ο θόρυβος των τελευταίων ημερών αναφορικά με το τι είχε γίνει στην Κιβωτό, το τι συμβαίνει και όλα αυτά που αποκαλύπτονται, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουν μαζευτεί προς τα πίσω όλοι οι άνθρωποι και λένε ότι γιατί να το κάνω αυτό, δεν ξέρω που πάει ακόμα και το ένα ευρώ που μπορεί να δώσω από το ειστέρημά μου. Είναι κάτι που το καταγράφετε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Όμως είναι ο φόβος και η επιφυλακτικότητα, δεν είναι κάτι και νομίζω φυσιολογικό θεωρείται. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εμείς την Κυριακή που μας πέρασε κάναμε μια γιορτή για τους εθελοντές στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, ώστε να τους ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια. Όπως γνωρίζετε, είναι η ροχοκοκαλιά, να το πούμε έτσι, του οργανισμού. Πίσω από τα φώτα είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και εμείς τους καλέσαμε για να τους ευχαριστήσουμε κάνοντας μια γιορτή για αυτούς. Δεν είδαμε αυτό που λέτε. Εμείς είδαμε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τι είμαστε, γνωρίζουν 27 χρόνια ότι το χαμόγελο του παιδιού με δική του απόφαση και πρωτοβουλία ελέγχεται από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, από διεθνείς εταιρείες ορκωτών ελεκτών, με δική του απόφαση και πρωτοβουλία δημοσιοποιεί ετησίως τον ισολογισμό του και τις εκθέσεις των ορκωτών ελεκτών και με δική του πρωτοβουλία δημοσιοποιεί δύο φορές ετησίως στα στατιστικά του. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε, όμως καμία φορά όταν συμβαίνει κάτι περίεργο ή κακό είναι άδικο να καταρρίφτουμε όλα τα όμορφα πράγματα που γίνονται γύρω μας και όλες τις όμορφες πράξεις. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει όλη την... μπορεί ο καθένας μας ξεχωριστά να εκεί που στηρίζει, να μπορεί να ψάξει και να ενημερωθεί για τον καθένα ξεχωριστά, μπορεί να γίνει εθελοντής. Οι εθελοντές που είναι μέσα στους οργανισμούς, στους φορείς, βλέπουν πάρα πολλά πράγματα, ασχολούνται με πάρα πολλά πράγματα και έχουν τη δική τους άποψη και εικόνα και ίσως αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με εμάς, με τα παιδιά,
με όλους τους φορείς. Είναι τα μάτια και τα αυτιά, έτσι. Για όλους τους υπόλοιπους. Εμένα η γιαγιά μου το έλεγε αλλιώς. Είναι άδικο μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Αυτό που λέτε το κρατάω ως παρατήρηση, ότι είναι άδικο να καταρρύπτουμε τα πάντα. Είναι άδικο να σταματάμε αυτό το οποίο λέγεται εθελοντισμός και αλληλεγγύη. Και κρατάω τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε, δηλαδή ότι με δική σας απόφαση όλα βρίσκονται ως στοιχεία, οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο, πάντα στο φως, πάντα τα στοιχεία σας κατατίθενται στις αρμόδιες αρχές, διότι αυτή η ιστορία πραγματικά μας έχει κάνει όλους να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, ας το πω έτσι. Λοιπόν, 9 12 με 7 πρώτου το μπαζάρ αυτό για το χαμόγελο του παιδιού. Σωστά, θα τα ξαναπούμε. Σωστά. Απλά, κύριε Βουλγεράκη, φέτος δεν θα είμαστε μέσα στο κάστρο. Θα είμαστε στη δικαιοσύνη, πάνω έξω από τα δικαστήρια. Γιατί χρειάζεστε ένα κάστρο τώρα. Αφήστε το, κυρία Παπαδάκη. Δεν το χρειάζεστε αυτό. Μπορεί και ηλεκτρονικά κάποιος να σας βρει. Αφήστε το. Μην μου κάνετε κουβέντες τώρα για τέτοια πράγματα. Στάσεως στα γραφεία μας. Ωραία. Ξέρουν που να σας βρουν εκείνοι που θέλουν. Δεν χρειάζεστε κανένα κάστρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλά, γεια.